Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ την Επιστημονική Ένωση Ιατρών Υγεία για τη συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα του θεραπευτηρίου. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση με μια αναφορά στη φυσιολογία του οστήτη ιστού. Τα κύτταρα του ιστού είναι τρεις κύριες κατηγορίες. Οι οστεοκλάστες, οι οστεοβλάστες και τα οστεοκύτταρα. Οι οστεοκλάστες είναι τα κύτταρα που επιτελούν την απορρόφηση του οστού και ακολουθεί σχηματισμός κοιλότητας. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί γύρω στις 3 με 4 εβδομάδες. Οι οστεοβλάστες είναι τα κύτταρα που παράγουν νέο οστούν στην κοιλότητα που έχουν σχηματιστεί από τη δράση των οστεοκλαστών. Αυτή η διεργασία διαρκεί λίγο περισσότερο χρονικά, γύρω στους 3 με 4 μήνες. Τα οστεοκύτταρα είναι κύτταρα που βρίσκονται μέσα στη θεμέλια ουσία του οστού και λειτουργούν ως μηχανοστάτης, δηλαδή αντιλαμβάνονται τις μηχανικές φορτίσεις που δέχεται το οστούν και τις ανάγκες των μικροφθορών που χρειάζονται επιδιόρθωση. Όλα τα κύτταρα που αναφέρθηκαν επικοινωνούν μεταξύ τους συνεχώς και με ανατομική σύνδεση, αλλά και με διάφορες ουσίες όπου κυριαρχούν οι πρωτεΐνες, ούτως ώστε να έχουμε ένα συντονισμό της οστικής ανακατασκευής, η οποία είναι μια συνεχής διαδικασία ανανέωσης του σκελετού που παρατηρείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Διακρίνεται σε δύο στάδια, στο στάδιο της οστικής απορρόφησης και στο στάδιο της, του σχηματισμού νέου οστού. Όπως βλέπετε στις εικόνες εδώ, ένας οστεοκλάστης σχηματικά σε μία περιοχή του οστού δραστηριοποιείται και απορροφά σχηματίζοντας μία κοιλότητα στην οποία προσέρχονται οι οστεοβλάστες και αρχίζει η παραγωγή νέου οστού για την πλήρωση της κοιλότητας. Όταν η κοιλότητα αποκατασταθεί πλήρως, γεμίσει δηλαδή με νέο οστού, οι οστεοβλάστες απομακρύνονται. Και τα κύτταρα που βλέπετε, τα μοβ μέσα στο οστούν, είναι τα οστεοκύτταρα που έχουν αστεροειδές σχήμα καθώς έχουν δενδυτικές προσεκβολές. Ορισμός τώρα της οστεοπόρωσης. Είναι η μειωμένη περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα του ασβεστίου των οστών και σε διαταραχή της οστικής μικροαρχιτεκτονικής με επακόλουθο μειωμένη οστική αντοχή και τελική συνέπεια αυξημένο κίνδυνο κατάγματος σε κάκωση χαμηλής βίας, τα κατάγματα εφραστότητος όπως λέγονται. Τα χαρακτηριστικά της νόσου είναι μια χρόνια και σταδιακά εξελισσόμενη συστηματική οστική νόσος. Είναι η συχνότερη μεταβολική νόσος των οστών. Είναι νόσος πολυπαραγοντικής αιτιολογίας στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι η κυρίαρχη δε κλινική εκδήλωση είναι τα κατάγματα χαμηλής βίας, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ή κατάγματα εφραστότητας. Και τα κατάγματα χαμηλής βίας, ιδιαίτερα τα κατάγματα του ισχύου, αποτελούν μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στη μεγάλη ηλικία. Τα επιδημιολογικά στοιχεία τώρα της οστεοπόρωσης. Υπάρχει αυξημένη συχνότητα στις γυναίκες και σε αυτή την διαγραμματική απεικόνιση εκτιμάται ότι μετά την ηλικία των 50 ετών μέχρι το τέλος της ζωής, μία στις δύο γυναίκες θα προσβληθεί από οστεοπόρωση, ενώ στους άνδρες, ο ένας στους πέντε άνδρες θα προσβληθεί από οστεοπόρωση. Επίσης, έχουμε αυξημένη συχνότητα της οστεοπόρωσης με την πάροδο της ηλικίας και αυξημένη συχνότητα στη λευκή φυλή, μικρότερη συχνότητα στην κίτρινη και ακόμα μικρότερη στη μαύρη φυλή. Η οστεοπόρωση είναι συχνότερη στις γυναίκες, γιατί με την εμμηνόπαυση η απότομη πτώση των επιπέδων των ιστρογόνων συνεπάγεται αύξηση της οστεοκλαστικής δραστηριότητας. Και έτσι μετά την εμμηνόπαυση περίπου το 1 τρίτο των γυναικών θα εμφανίσει με την εμμηνοπαυσική οστεοπόρωση. Ένα διάγραμμα που δείχνει τη σχέση της οστικής μάζας με την ηλικία. Όπως βλέπετε, η οστική μάζα αυξάνεται ραγδαία από τη γέννηση μέχρι περίπου την ηλικία των 20 ετών, όπου εκεί φτάνει στην μέγιστη τιμή της και ονομάζεται και κορυφαία οστική μάζα. Και στη συνέχεια, μετά τα 29 με 30 έτη, η οστική μάζα αρχίζει να εμφανίζει μια προοδευτική μείωση, η οποία στις γυναίκες είναι πολύ πιο απότομη καμπύλη μείωσης μεταξύ 50 και 60 ετών, καθώς έχουμε την εμμηνόπαυση με την απώλεια των ιστρογόνων.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κορυφαία οστική μάζα είναι κυρίως γενετικοί παράγοντες, αλλά συμμετέχουν και διατροφικοί παράγοντες, η σωματική δραστηριότητα. Όσο λιγότερο έχουμε δραστηριότητα, τόσο αυξάνει η πιθανότητα για οστεοπόρωση και επίσης χρόνια νοσήματα στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Πώς ταξιμονομείται η αστεοπόρωση? Έχουμε την πρωτοπαθή, η οποία διακρίνεται στη μεταμενοπαυσιακή ή γεροντική και στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση, που παρατηρείται στα πλαίσια ενδοκρινικών νοσημάτων, αιματολογικών νοσημάτων, νοσημάτων γαστρεντερικού, αυτοάνωσα νοσήματα, στην νεφρική ανεπάρκεια και με την χρήση διαφόρων φαρμάκων. Πιο αναλυτικά, τα ενδοκρινικά νοσήματα που συνδέονται με την οστεοπόρωση είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός, ο υπερθυροειδισμός, το σύνδρομο Cushing, η ενδογενής υπερκορτιζολεμία, ο πρωτοπαθής και δευτεροπαθής υπογοναδισμός και η μοκιστινούρια. Από τα αιματολογικά νοσήματα, η μεσογειακή ανεμία, η αιμορροφιλία, λευκαιμίες, λεμφώματα, πολλαπλούν μυέλωμα και η συστηματική μαστοκυτάρωση. Από τα νοσήματα γαστρεντερικού, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και τα σύνδρομα δυσαπορρόφησης, και από τα αυτοάνωσα νοσήματα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η αγγελοποιητική σπονδυλίτιδα. Τα φάρμακα τώρα. Ο κύριος εκπρόσωπος των φαρμάκων που συνδέεται με την οστεοπόρωση είναι τα γλυκοκορτικοειδή, που χορηγούνται ευρέως για διάφορα νοσήματα. Επίσης, τα ανάλογα GnRH, τα οποία αναστέλουν τον υποθάλαμο υποφύσιο γοναδικό άξονα. Αντιανδρογόνα, αντιϊστρογόνα, τόσο η αναστολή στρογονικών αποδοχέων όσο και η αναστολή στις αρωματάσεις συνδέονται με οστεοπόρωση. Επίσης, η υπερδοσολογία θυροξίνης, η υπαρίνη, η διφενήλη δαντοίνη, άνοσοκατασταλτικά και κυταροτοξικοί παράγοντες. Πώς γίνεται η διάγνωση της οστεοπόρωσης? Κλινικά με το κάταγμα. Επίσης, σε απλό ακτινολογικό έλεγχο, όπου διαπιστώνεται ένα κάταγμα, με την άπορο-φυσιομετρία με διπλή ενεργειακή δέσμη φωτονίων, η γνωστή DXA ή DEXA και οι δύο συντμίσεις απαντώνται στη βιβλιογραφία, και η ποσοτική αξονική τομογραφία και σε κάποιες περιπτώσεις και η μαγνητική τομογραφία. Μια εικόνα καταγμάτων σπονδυλικών σε απλή ακτινογραφία, σε αξονική τομογραφία και σε μαγνητική τομογραφία. Οι συνηθέστερες θέσεις τώρα των οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι η σπονδυλική στήλη και το ισχύο και η περιοχή του καρπού, το από άκρο της κερκίδας, το κάταγμα Coles, όπως ονομάζεται επίσης. Η άπορο-φυσιομετρία είναι ο χρυσός κανόνας για τον προσδιορισμό της οστικής πυκνότητας. Και πού γίνεται αυτή η μέτρηση? Γίνεται στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στο αριστερό ισχύο. Επίσης, επιλεκτικά μπορεί να γίνει στο κάτω τριτημόριο της κερκίδας, και όταν λέμε επιλεκτικά, σε περίπτωση πρωτοπαθούς υπερπαραθυροειδισμού, δηλαδή σε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση, ή όταν έχουμε πολύ μεγάλη παχυσαρκία, ή όταν υπάρχουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις στα οστά που δεν επιτρέπουν αξιόπιστη μέτρηση στις άλλες θέσεις. Η άπορο-φυσιομετρία χρησιμεύει στη διάγνωση της οστεοπόρωσης, στην εκτίμηση της πιθανότητας του κατάγματος και στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης του ασθενού στη φαρμακευτική αγωγή. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα μέτρησης οστικής μάζας στη σπονδυλική στήλη, όπου μετράτε κάθε σπόνδυλος ξεχωριστά και στον πίνακα αναφοράς φαίνονται οι μετρήσεις, αλλά υπολογίζεται το σύνολο των τεσσάρων οσφυγικών σπονδύλων όσον αφορά το μέσο όρο της πυκνότητας. Και εδώ η μέτρηση στο αριστερό ισχύο, όπου εξετάζεται η πυκνότητα σε διάφορες θέσεις, αλλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο αφιένας του ισχύου και το ολικό ισχύο. Τώρα, τι μετρήσεις μας κάνει και τι πληροφορίες μας δίνει η άπορο-φυσιομετρία? Αυτό που μετράμε είναι η περιεκτικότητα ανοργάνων, αλάτων, αναεπιφάνεια οστού, γραμμάρια σε τετραγωνικά εκατοστά, ανατετραγωνικά εκατοστά. Επίσης, υπολογίζουμε το T-score και το Z-score. Το T-score είναι η απόκληση της τιμής του εξεταζομένου από τον μέσο όρο τιμών νεαρών φυσιολογικών γυναικών λευκής φυλής, και όταν λέμε νεαρές είναι 20 με 29 έτη, από τα δεδομένα που υπάρχουν της μελέτης NHANES-3. Το Z-score τώρα είναι η απόκληση της τιμής του εξεταζομένου από το μέσο όρο των τιμών
ατόμων της ίδιας ηλικίας με αυτόν. Και ορίζεται ως οστεοπενία όταν το αποτέλεσμα ή του T-score είναι μεγαλύτερο του μείον 1 και μικρότερο των μείον 2,5 σταθερών αποκλίσεων. Ενώ έχουμε οστεοπόρωση όταν το αποτέλεσμα του T-score είναι ίσο ή μικρότερο των 2,5 σταθερών αποκλίσεων. Αυτό όμως, προσοχή, ισχύει για τις μεταμενοπαυσιακές γυναίκες και για τους άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών. Εάν έχουμε άτομα νεότερα, δηλαδή προμεταμενοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες ηλικίας κάτω των 50 ετών, τότε εκεί δεν αξιολογούμε το T-score, αλλά το Z-score και θεωρείται ότι έχουμε χαμηλή οστική πυκνότητα όταν ο δείκτης είναι πάνω, μεγαλύτερος από τις μείον 2 σταθερές αποκλίσεις. Παράγοντες τώρα που επηρεάζουν την αξιολόγηση της απορροφησιομετρίας. Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις των σπονδύλων, όπως τα οστεόφυτα. Οι αποτιτανώσεις της αορτής. Η πρόσφατη χορήγηση σκιαγραφικών. Προηγηθέν κάταγμα στην υπομελέτη περιοχή. Η σοβαρού βαθμού σχολίωση της οσφυγικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και η έντονη παχυσαρκία και ο ασκήτης. Υπάρχουν και οι βιοχημικοί οστικοί δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, κυρίως επικουρικά για τη διάγνωση και για την, σε κάποιες περιπτώσεις και για την ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε δείκτες οστικής παραγωγής ή οστεοβλαστικής δραστηριότητας, όπως είναι η αλκαλική φωσφατάση και συγκεκριμένα το οστικό κλάσμα αυτής, η οστεοκαλσίνη, το καρβόξυτελικό προπεπτίδιο του τύπου 1 του κολαγόνου και το άμινοτελικό προπεπτίδιο του τύπου 1 του κολαγόνου. Και έχουμε και τους δείκτες οστικής απορρόφησης που μετρώνται είτε στον ορό είτε στα ούρα. Από αυτούς είναι το σε τελοπεπτίδιο των διασταυρούμενων δεσμών του τύπου 1 του κολαγόνου, το διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο του τύπου 1 βάλει του κολαγόνου και η αφεκτική στο τριγικό οξύ, όξινη φωσφατάση. Στα δε ούρα είναι η ελεύθερη και ολική πυριδινολίνη και δεσόξι πυριδινολίνη και το άμινο τελικό πεπτίδιο των διασταυρούμενων δεσμών του κολαγόνου. Τα τελευταία χρόνια όμως συστήνεται να χρησιμοποιούμε αυτούς τους δύο μονοδείκτες για μεν την οστεοβλαστική δραστηριότητα, το PINP, και για μεν την οστεοκλαστική δραστηριότητα, το CTX, σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης και την Διεθνή Ομοσπονδία της Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής. Τώρα, υπάρχουν και παράγοντες κινδύνου για ένα οστεοπορωτικό κάταγμα. Διακρίνονται δε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους δυνητικά τροποποιήσιμους και στους μη τροποποιήσιμους. Οι δυνητικά τροποποιήσιμοι είναι το κάπνισμα, η λεπτή σωματική κατασκευή, η έλλειψη ιστρογόνων κατά την αναπαραγωγική ηλικία, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε μια παρέμβαση χειρουργική, αμφωτερόπλευρη οθηκεκτομή, ή σε κάποιο παθολογικό αίτιο που προκαλεί αμινόρια για διάστημα άνω του έτους. Επίσης, εμινόπαυση πριν την ηλικία των 45 ετών, δηλαδή πρώιμη εμινόπαυση, η χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου, η κατάκριση νοπνευματοδών, οι διαταραχές της όρασης και η μειωμένη φυσική άσκηση. Η μη τροποποιήσιμη βέβαια είναι η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα και η φυλή, το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης και καταγμάτων, προϋπάρχον οστεοπορωτικό κάταγμα, τα νευρολογικά νοσήματα και οι μυοπάθειες. Τώρα, εδώ δείχνει πολύ ωραία αυτή η γραφική παράσταση πώς η οστική πυκνότητα σε συνδυασμό με την ηλικία αυξάνει την πιθανότητα κατάγματος. Δηλαδή, η ηλικία είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας που προστίθεται στην οστική πυκνότητα για να κάνει το άτομο πιο επιρρεπές στο να υποστεί ένα κάταγμα. Όπως βλέπετε, στον άξονα των Χ, σε κάθε τιμή οστικής μάζας, με την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται και η δεκαετής πιθανότητα κατάγματος ισχύου. Έτσι λοιπόν, να πάρουμε ένα παράδειγμα, στην οστική πυκνότητα μείον 3, με T-score μείον 3, βλέπουμε ότι στα 50 έτη είναι γύρω στο 2,5 με 3 η πιθανότητα κατάγματος, κάτω του 5, ενώ στην ηλικία των 80 σχεδόν φτάνει η πιθανότητα δεκαετής για κάταγμα 20%. Επίσης, και οι παράγοντες κινδύνου αυξάνουν την δεκαετή πιθανότητα κατάγματος και βλέπουμε πάλι σε αυτό το διάγραμμα
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, στις διάφορες τιμές οστικής μάζας, πώς ο παράγων κινδύνου αυξάνει τη δεκαετή πιθανότητα κατάγματος οστεοπορωτικού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ στην πορτοκαλί καμπύλη, είναι και για τους άνδρες και για τις γυναίκες, η απουσία κάποιου κλινικού επιβαρυντικού παράγοντα. Ενώ βλέπουμε ότι όταν το άτομο έχει οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, έχουμε πολύ ψηλότερη πιθανότητα για κάταγμα οστεοπορωτικό στη δεκαετία από ότι όταν δεν έχει. Η δε μπες γραμμή αφορά προηγούμενο κάταγμα στο ίδιο άτομο και η πράσινη καμπύλη αφορά τη χρήση γλυκοκορτικοειδών. Τώρα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκτιμήσουμε την πιθανότητα κατάγματος, αλλά από όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, αυτό το οποίο έχει κυριαρχήσει είναι το εργαλείο FRAX, το οποίο περιγράφηκε πρώτη φορά το 2008 στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, σε μια συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπό τον καθηγητή Κάνης, και η οποία υιοθετήθηκε άμεσα από πολύ έγκριτες επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με την οστεοπόρωση, όπως είναι η Διεθνής Εταιρεία Κλινικής Πυκνομετρίας, το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, η Αμερικανική Εταιρεία για τη Μελέτη των Οστών και άλλες. Και τι είναι το FRAX? Το FRAX λοιπόν είναι, όπως βλέπετε εδώ, ένα ερωτηματολόγιο όπου συμπληρώνονται 12 παράμετροι. Μία παράμετρος είναι η ηλικία. Μετά είναι το φύλλο, το σωματικό βάρος, το ύψος, προηγούμενα κατάγματα, ναι, όχι, ιστορικό καταγμάτων σε γονείς, πάλι ναι, όχι, αν το άτομο είναι καπνιστής, αν λαμβάνει γλυκοκορτικοειδή, αν πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα, εάν υπάρχει άλλο αίτιο δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης, εάν καταναλύσκει πάνω από 3 μονάδες αλκοόλ την ημέρα. Και τελευταία παράμετρος είναι η οστική μάζα, ωστόσο το FRAX να πω ότι μπορεί να υπολογιστεί και χωρίς να έχουμε μετρήσει την οστική μάζα, και αυτό είναι χρήσιμο και για περιοχές της γης και για χώρες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν σε μαζικό πληθυσμιακό πρόγραμμα τη μέτρηση της οστικής μάζας. Μετά με έναν αλγόριθμο βγαίνουν 2 παράμετροι. Είναι η πιθανότητα για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα και η πιθανότητα για κάταγμα ισχύου. Αυτή την πληροφορία μας δίνει το εργαλείο FRAX μέσα στην επόμενη δεκαετία. Και εάν σε έναν άτομο, μετά από τον συνυπολογισμό όλων αυτών των παραμέτρων, το αποτέλεσμα του FRAX δείξει ότι η πιθανότητα για κάταγμα ισχύου στη δεκαετία είναι ίση μεγαλύτερη του 3% ή για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 20%, τότε μπαίνει η ένδειξη για θεραπεία, για αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Και ποια είναι η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης? Η γυνοδιαιτητική αγωγή, που περιλαμβάνει την άσκηση, την επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D, τη διακοπή καπνίσματος και, αν έχουμε χαμηλό σωματικό βάρος, επαρκή θεμενική κάλυψη για αποκατάσταση του σωματικού βάρους στα φυσιολογικά, δηλαδή δείκτη σωματικής μάζας έως 25, κάτω από 25. Επίσης, θα πρέπει να αναζητούμε δευτεροπαθή αίτια οστεοπόρωσης που αναφέρθηκαν προηγουμένως, και εφόσον διαγνωστεί κάποιο από αυτά, να γίνεται αιτιολογική αντιμετώπιση. Σε ηλικιωμένους θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα για την αποφυγή παραγόντων πτώσης, δηλαδή να έχουμε καλό φωτισμό στους χώρους, να παίρνουμε μέτρα το έδαφος να μην είναι ολισθηρό και διάφορα άλλα. Και βέβαια, πολύ σημαντική, η φαρμακευτική αγωγή. Και αναφέρω τέλος την κυφοπλαστική και την σπονδυλοπλαστική, για την οποία όμως γίνεται πολλή συζήτηση και γίνεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις και κυρίως στοχεύει στην αντιμετώπιση του πόνου. Και ποια είναι η φαρμακευτική αγωγή της οστεοπόρωσης? Τη διακρίνουμε και αυτήν σε 2 μεγάλες κατηγορίες, τα διαθέσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα. Έχουμε φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες αναστέλουν την οστική απορρόφηση. Και έχουμε και φαρμακευτικές ουσίες που ευοδώνουν την παραγωγή νέου οστού. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε την αγωγή ορμονικής υποκατάστασης, δηλαδή χορήγηση στρογόνων προγεστερόνης, ή σε γυναίκες που δεν έχουν μήτρα, να δώσουμε μόνο ιστρογόνα. Εννοείται ότι η αγωγή ορμονικής υποκατάστασης είναι μια φαρμακευτική αγωγή μόνο για τις γυναίκες με οστεοπόρωση. Επίσης, εκλεκτικοί τροποποιητές των ιστρογονικών υποδοχέων, όπως είναι η ραλοξιφένη και η βάζεδοξιφένη. Και αυτή η κατηγορία φαρμακευτικών σκευασμάτων απευθύνεται στις γυναίκες με οστεοπόρωση.
Ακολουθούν τα διφοσφωνικά, που είναι ίσως η ευρέως χρησιμοποιούμενη φαρμακευτική αγωγή για την οστεοπόρωση. Και οι εκπρόσωποι είναι η αλενδρονάτη, η ρισεδρονάτη, η ιμπανδρονάτη και το ζολενδρονικό οξύ. Χορηγούνται από το στόμα, ενώ η ιμπανδρονάτη και το ζολενδρονικό μπορούν να χορηγηθούν και ενδοφλέβια. Έχουμε το denosumab, που είναι ανθρώπινο μονοκλονικό αντίσωμα κατά της πρωτεΐνης συνδέτης RANKL, του υποδοχέα δηλαδή του πυρηνικού παράγοντα ΚΒ, και με το να αναστείλουμε τη σύνδεση του υποδοχέα με τον αντίστοιχο συνδέτη, καταστέλουμε την οστεοκλαστική δραστηριότητα. Και πάμε στα φάρμακα που ευωδώνουν την παραγωγή νέου οστού, που είναι τα ανάλογα της παραφορμόνης. Είναι η τεριπαρατίδη, που χημικά έχει τα 34 πρώτα αμινοξέα του μορίου της παραφορμόνης, και την άμπαλοπαρατίδη, που είναι ανάλογο της παραφορμόνης, και τα δύο χορηγούνται παρεντερικά. Και έχουμε και το τελευταίο φάρμακο, που είναι σχετικά πρόσφατο, το ρομοζόσουμαμπ, το οποίο κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Evenity, το οποίο είναι ανθρώπινο μονοκλονικό αντίσωμα κατά της σκληροστίνης, που είναι μια πρωτεΐνη που παράγει το οστεοκύτταρο και αναστέλει την ενεργοποίηση των οστεοβλαστών, την δραστηριότητα των οστεοβλαστών. Οπότε, αναστέλλοντας αυτή την ουσία, ευωδώνουμε τη μεγαλύτερη δραστηριότητα των οστεοβλαστών. Αυτό που πρέπει όμως να τονίζετε πάντα είναι ότι όποια φαρμακευτική αγωγή και να δώσουμε, θα πρέπει συμπληρωματικά ο ασθενής να λαμβάνει ασβέστιο και βιταμίνη D, εφόσον δεν έχουμε επαρκή πρόσληψη με τις τροφές όσον αφορά το ασβέστιο και εφόσον τα επίπεδα της βιταμίνης D δεν είναι στα φυσιολογικά, χωρίς να έχουμε κάποια υποστήριξη με τη βιταμίνη D. Σήμερα λοιπόν έχουμε αποτελεσματικά φάρμακα για την οστεοπόρωση και όπως φάνηκε σε ένα πρόσφατο πολύ χαρακτηριστικό διάγραμμα με συλλογή των δεδομένων, αφορά βέβαια τις μεταμενοπαυσιακές γυναίκες, έχει δειχθεί ότι στις γυναίκες με οστεοπόρωση, εάν δεν πάρουν αγωγή, τότε ο δεκαετής κίνδυνος για κάταγμα είναι στο 40%, δηλαδή 4 από τις 10 γυναίκες θα παρουσιάσουν κάταγμα. Και όταν αντίθετα παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, αυτό μειώνεται στο μισό. Δηλαδή, από τις 10 γυναίκες με οστεοπόρωση, παίρνοντας φαρμακευτική αγωγή, κίνδυνο για δεκαετή για κάταγμα έχουν οι μισές, το 20%. Βέβαια, εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, για την επιτυχή αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, μεγάλη σημασία έχει και η ευαισθητοποίηση του κοινού, και γι' αυτό το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα οστεοπόρωσης τον Οκτώβριο του 2020, ξεκίνησε μια καμπάνια προς το κοινό με τίτλο «Γνώρισε τον κίνδυνό σου να παρουσιάσεις οστεοπόρωση». Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.